Χαίρετε, με βλέπετε έτσι στο εξώφυλλο του βίντεο με ένα βλέμμα λίγο παραξενεμένο. Γελάω μόνη μου. Γελάω γιατί μια φίλη μου στείλε ένα πολύ σύντομο μήνυμα στη σελίδα μου στο Facebook και μου λέει κάνε βρε Θέκλα ένα θέμα παντρεμένοι και οι δυο, αλλά μην πεις ότι εγώ σου είπα. Και γελάω. Γιατί αγάπη μου, μόνο με το να ζητήσεις θέμα παντρεμένη και οι δυο, δεν προδίδεται η ταυτότητά σου. Και δεν θα, εννοείται ότι δεν λέω ποιος μου στέλνει τι, αλλά το θέμα που σε απασχολεί, απασχολεί πολύ κόσμο στις μέρες μας, νομίζω. Λοιπόν, παντρεμένη και οι δυο. Δηλαδή, μία παράλληλη σχέση δύο ανθρώπων που και οι δύο είναι παντρεμένοι. Προλίγων εβδομάδων κάναμε ένα θέμα για ένα ζευγάρι το οποίο είχε παράλληλη σχέση, ήταν παντρεμένοι και οι δύο για 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, που μάλιστα το ερώτημα για εκείνο το ζευγάρι το είχε στείλει προφανώς η κόρη του ενός από τους δύο, η οποία έλεγε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα, του να είναι και οι δύο, να είναι οι γονείς και οι δύο παντρεμένοι και για 25, για παράδειγμα, ο γονιός μας, ρε παιδί μου, που είναι παντρεμένος, είτε η μάνα μας, είτε ο πατέρας μας, να έχει για 25 ολόκληρα χρόνια παράλληλη σχέση με ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο να είναι επίσης παντρεμένο, και ρωτούσε κιόλας πώς το διαχειριζόμαστε αυτό το πράγμα σε σχέση με τα εγγόνια. Δηλαδή, πώς μιλάμε στο παιδί μας, ο παππούς, η γιαγιά, για 25 χρόνια έχει εξωσυζυγική σχέση. Δεν είναι αστείο. Είναι θλιβερό από πολλές απόψεις. Στο βίντεο εκείνο έχουμε αναλύσει το πόσο θλιβερό μπορεί να είναι για τους γύρω. Δηλαδή η κοροϊδία που βιώνεται για τόσα πολλά χρόνια. Αντιλαμβάνομαι από το ερώτημα που δέχθηκα ότι το βίντεο αυτό θέλει οι φίλοι και θέλουν και άλλοι, φαντάζομαι, που μπορεί να μην το έχουν ζητήσει, που δεν το έχουν ζητήσει αλλά θα θέλουν, να μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε μια παράλληλη ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι και οι δύο παντρεμένοι. Καταρχάς, έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για τις πρακτικές που ακολουθούν στη ζωή τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το θεωρούν δεδομένο ότι ναι, θα παντρευτώ το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι κοινωνικά κατάλληλο για να πάρω ή στην ηλικία που είναι κοινωνικά κατάλληλη ηλικία για να παντρευτώ και μετά, αν θέλω, αν έχω επιθυμίες για κάτι διαφορετικό, για ποικιλία ή τέλος πάντων αν δεν με ικανοποιεί ο γάμος μου, θα έχω εξωσυζυγικές σχέσεις. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Και λέω δυστυχώς με την έννοια του ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για όλους, αν όλοι μας είχαμε το θάρρος να αντιμετωπίζουμε κατάματα τις σχέσεις μας και αν οι σχέσεις μας δεν μας ικανοποιούσαν, να κάναμε κάτι ώστε να τις βελτιώσουμε ή αν δεν βελτιώνονταν, να τις τερματίσουμε, ώστε να είμαστε εκεί που είμαστε να είμαστε, ρε παιδί μου. Είσαι σε ένα γάμο, να είσαι μέσα σε εκείνο το γάμο. Είσαι σε μια σχέση, να είσαι μέσα σε εκείνη τη σχέση. Όχι να πατούν τα πόδια σου σε δύο και σε τρία σημεία. Πώς θα κρατήσεις ισορροπίες εσύ και πώς θα κρατηθούν ισορροπίες για τους γύρω σου. Και επίσης τίθεται και το πολύ σοβαρό θέμα της εντιμότητας απέναντι στο πρόσωπο με το οποίο είσαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένη και το απατάς. Δεν μιλάω από ηθικής πλευράς, όταν λέω τη λέξη εντιμότητα, μιλάω για ψυχική εντιμότητα. Δηλαδή πόσο ίσιος είμαι με τον άλλο τον άνθρωπο να γνωρίζει ο άλλος ο άνθρωπος τι κάνω εγώ με τη ζωή μου και αν θεωρώ το γάμο μου σημαντικό ή όχι. Βέβαια θα μου πείτε, αυτός που απατείται το μαθαίνει τελευταίος, υπάρχει και μια έκφραση ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος, ή ότι πάντα το ξέρει αυτός που είναι θύμα ερωτικής απάτης, ότι είναι θύμα ερωτικής απάτης και υποσυνείδητα το αποδέχεται. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι δεν με νοιάζει αν ο άνδρας μου ή η γυναίκα μου έχει μυαλό και διέστηση και καταλαβαίνει ότι την απατάω, ότι τον απατώ. Εγώ έχω ευθύνη και υποχρέωση ως άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, όποιος και αν είμαι, να είμαι ξεκάθαρος, να είμαι ξεκάθαρη και να είμαι εντάξει. Το να είσαι εντάξει σημαίνει να πεις δεν με ικανοποιεί πλέον αυτή η σχέση. Είμαι αλλού, όσο δύσκολο και αν ακούγεται το να πεις είμαι αλλού. Διάβαζα από το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», το οποίο μπορείτε να το βρείτε όλοι δωρεάν, να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου, το έχω ανεβάσει σε flipbook. Διάβαζα προλίγο όταν ετοίμαζα το βίντεο για αυτούς που βρίσκονται στη συμμετοχή, από το κεφάλαιο για τις σεξουαλικές
τις λειτουργίες σε νεαρούς άνδρες και διάβαζα εκείνο το κομμάτι στο έκτο κεφάλαιο, σας λέω μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μου στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, διάβαζα εκείνο το κομμάτι που λέει όταν η σεξουαλική δυσλειτουργία δίνει ξεκάθαρα σινιάλα και διάβαζα μια ιστορία πραγματική ενός άνδρα ο οποίος είχε πρόβλημα στη σεξουαλική του σχέση με τη γυναίκα του. Είχαν θέμα στη σχέση τους, είχαν θέμα στο γάμο τους, είχαν έρθει για θεραπεία, δεν κάθισαν να κάνουν τη θεραπεία, βρήκαν εύκολες εξωτερικές λύσεις όπως να μετακομίσουν ή να κάνουν παιδί. Και μετά εκ των υστέρων, κάποια χρόνια μετά, ήρθε ο άνδρας να με βρει σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση, γιατί λέει ερωτεύτηκε μια γυναίκα στη δουλειά του, δημιούργησε μια εξωσυζυγική σχέση μαζί της, εκείνη δεν ήταν παντρεμένη, ήταν ελεύθερη, με εκείνη λειτουργούσε κανονικότατα σεξουαλικά με την παράλληλη σχέση, την εξωσυζυγική σχέση, με τη γυναίκα του δεν λειτουργούσε και βρισκόταν σε διέξοδο γιατί η φιλενάδα του απειλούσε πως θα πηγαίνει να τα πει όλα στη γυναίκα του. Και όπως γράφω στο βιβλίο και το ίδιο, την ίδια συμβουλή θα δίνα και σήμερα, του είπα πρέπει να ξεκαθαρίσεις και στις δύο. Και στη φιλενάδα σου να πεις ότι της είπες ψέματα ότι θα χωρίσεις προκειμένου να έχεις ερωτική σχέση μαζί της, αλλά και στη γυναίκα σου πρέπει να πεις την αλήθεια ότι είμαι σε μία συνθήκη στην οποία έχω δημιουργήσει παράλληλη σχέση. Και να δείτε τι κάνετε. Αν φτιάχνετε ο γάμος σας, αν δεν φτιάχνετε, αν θα χωρίσετε, αν θα κάνεις θεραπεία ζευγαριού με τη γυναίκα σου για να διορθώσετε το γάμο σας, αν θα κάνετε θεραπεία ζευγαριού για να χωρίσετε πολιτισμένα ή αν θα κάνεις θεραπεία ζευγαριού με τη σχέση σου για να χωρίσεις, δεδομένου ότι θα χωρίσεις από το γάμο σου και το πρόβλημα είναι με τη σχέση σου. Η γνώμη μου είναι ότι άμα κρατάμε διάφορα μέτωπα, χάνουμε σε όλα. Τι είναι η γνώμη μου, χάνουμε σε όλα. Δεν θα το παίξω υπεράνω, ούτε θα πω ότι εγώ δεν θα έκανα ποτέ μου κάτι τέτοιο. Δεν μου έχει τύχει να κάνω κάτι τέτοιο και εύχομαι να μην μου τύχει στο μέλλον. Εντάξει, δεν μου έχει τύχει. Δεν σημαίνει κάτι όμως αυτό. Είμαστε άνθρωποι και πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους. Και γιατί συμβαίνουν τέτοια πράγματα στους ανθρώπους. Αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονται σε μια ηλικία, μέση ηλικία όπως είμαι και εγώ τώρα, έχουν μπει πολύ νωρίς σε γάμους άγουρα, προώρους γάμους, που έγιναν στην ηλικία της εφηβείας ακόμη. Που η επιλογή του συντρόφου έγινε χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η προσωπικότητα του ίδιου του ανθρώπου που επιλέγει. Μια γυναίκα που επιλέγει ποιον θα παντρευτεί, που νομίζει ότι επιλέγει ποιον θα παντρευτεί στα 20, σαφώς αυτή η επιλογή δεν έχει να κάνει με τον όριμο της εαυτό, ο οποίος όριμος εαυτός θα βγει μετά τα 26, 27, 28, γύρω στα 30. Οπότε έχουμε αρκετούς ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι είναι παντρεμένοι και βρίσκονται σε γάμους που δεν τους ικανοποιούν συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά, σεξουαλικά κλπ. Και είτε είναι νεκροί οι γάμοι τους, είτε βρίσκονται σε σύψη, βρίσκονται σε πολύ άσχημη συνθήκη και δεν κάνουν κάτι για να διορθώσουν το γάμο ή για να τερματίσουν το γάμο, γιατί και το να τερματίσεις το γάμο είναι μια θεραπεία. Τα ζητάμε από το δικαστήριο θεραπείες, σημαίνει αποφάσεις. Και η απόφαση του διαζυγίου είναι και θεραπεία από το δικαστήριο, έτσι ονομάζεται. Άρα το διαζύγιο μπορεί να είναι και μια θεραπεία μιας αρρωστημένης συνθήκης. Και έχουμε πάρα πολλά βίντεο για το διαζύγιο, υπάρχει ολόκληρο playlist για το διαζύγιο που μπορείτε να το δείτε και να σας απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και τι θα γίνει με τα παιδιά μα χωρίσουμε και τι και είναι τα ψυχολογικά θέματα που προκύπτουν από ένα διαζύγιο κλπ. Όταν οι γύρω μας αντιδρούν στο διαζύγιο, οι κοινωνικές πιέσεις σε σχέση με το διαζύγιο και επίσης για το διαζύγιο, το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι ένας οδηγός που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που προσπαθούν να πάρουν την απόφαση αν θα μείνουν στο γάμο τους και να το βελτιώσουν ή αν θα φύγουν και θα φύγουν με έναν τρόπο που να είναι θεραπευτικός. Να δοθεί θεραπεία στο πρόβλημα. Δεν είναι θεραπεία στο πρόβλημα να κάνεις μια εξωσυζυγική σχέση. Έχω ακούσει λοιπόν από αυτούς οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν κανονικό πράγμα, φυσικό πράγμα, αναμενόμενο πράγμα να είναι μέσα σε γάμους και παράλληλα να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις ή παράλληλες ερωτικές σχέσεις, ότι καλύτερα, άμα είσαι παντρεμένος, να επιλέξεις μία παντρεμένη για παράλληλη σχέση ή αν είσαι παντρεμένη, να επιλέξεις κάποιο παντρεμένο, τόσο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος. Αν θέλει ο ένας να χωρίσει από το... να μην υπάρχει ο κίνδυνος η εξωσυζυγική σου σχέση, η παράλληλη σου σχέση να σε πιέζει να χωρίσεις. Επειδή θα είναι και αυτή παντρεμένη, θα είναι και αυτός παντρεμένος, ούτε εκείνος θα θέλει να χωρίσει, άρα ούτε και σένα θα σε πιέζει να χωρίσεις, άρα είναι καλή λύση. Καλή λύση γιατί θα θέλουν και οι δυο το ίδιο πράγμα. Θα θέλουν και οι δυο να γεμίζουν τα κενά του γάμου τους, θα θέλουν και οι δυο να ανταλλάζουν μηνύματα, να έχουν ίσως κάποιες διαδικτυακές επαφές, να έχουν πότε πότε και από κοντά καμιά επαφή και να πορεύονται.
Δηλαδή να έχουν μία σχέση η οποία να είναι στην ουσία σεξουαλική σχέση και να είναι μία σχέση η οποία να πληρεί κενά, να γεμίζει κενά. Ούτως ώστε και ο άνδρας να μπορεί να παραμείνει στο γάμο του και να είναι ok και η γυναίκα να μπορεί να παραμείνει στο γάμο της και να είναι ok. Να είναι ok με την έννοια του να αντέχει μέσα στο γάμο, όχι να είναι ok στο γάμο της, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι ok στο γάμο του αν δίνει την ενέργεια του έξω. Έλεγε και ο Μιλιώκας, όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Εντάξει, εξαιρετικά σεξιστικό αυτό το τραγούδι, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι μια γυναίκα που είναι παντρεμένη την ταΐζει και την ποτίζει ο άνδρας της, όπως και να έχει όμως. Είναι καλή ιδέα να δίνουμε την ενέργειά μας μέσα στο δικό μας το γάμο και όχι να τη δίνουμε για να βελτιώσουμε άλλους γάμους. Λοιπόν, τι συμβαίνει με τους παντρεμένους και δυο? Το έχω δει. Το έχω δει στο γραφείο. Να ξεκινούν μια σχέση και δυο παντρεμένοι και σε κάποια φάση ο ένας από τους δύο να ερωτευτεί, να αγαπήσει πραγματικά τον άλλο, να μην αντέχει πλέον την κοροϊδία προς τον ή την σύντροφό του και να τερματίσει το γάμο του. Δηλαδή ο ένας από τους δύο να χωρίσει και ο άλλος να μην χωρίσει. Και εκεί δημιουργείται μια μεγάλη ανισορροπία. Γιατί αυτός που έχει χωρίσει, που έχει κάνει το βήμα να χωρίσει, πλέον απαιτεί περισσότερα πράγματα από τη σχέση και ο άλλος που είναι παντρεμένος δεν μπορεί να τα δώσει. Και θα σας φανεί παράδοξο, αλλά έχω συναντήσει πιο συχνά άνδρες που κάνουν σχέση με γυναίκα παντρεμένη και χωρίζουν αυτοί πρώτοι. Δεν ξέρω, ίσως έτυχε. Ενώ θα περίμενε κάποιος ότι η γυναίκα πιο εύκολα μπορεί να χωρίσει από τον άνδρα της και να πει: αφού αγαπώ αυτόν τον άλλον άνδρα με τον οποίο έχω παράλληλο δεσμό, ας χωρίσω από τον άνδρα μου για να είμαι μαζί του. Έχω συναντήσει πιο συχνά να χωρίζει ο άνδρας από τους δυο παντρεμένους που τα έχουν και να μην χωρίζει η γυναίκα. Και εκεί δημιουργείται μια μεγάλη ανισορροπία και μια μεγάλη αδικία κιόλας. Γιατί το πρόσωπο το οποίο μπαίνει στη διαδικασία να χωρίσει, αλλάζει τη ζωή του, τα φέρνει όλα τούμπα και ο άλλος ή η άλλη παραμένει στη βολή του. Και αρχίζουν διάφορα δράματα μετά και διάφορα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορούν οι άνθρωποι, όσο προετοιμασμένοι και να είναι ψυχικά και διανοητικά, όσο συγκρατημένοι και να είναι, όσο συγκροτημένοι και να είναι, αν μπορούν να διατηρήσουν μια τέτοια σχέση χωρίς να ξεφύγουν. Τι σημαίνει ξεφεύγω? Ξεφεύγω σημαίνει ερωτεύω με το πρόσωπο με το οποίο έχω παράνομη σχέση ή παράλληλη σχέση, εξωσυζυγική σχέση και αρχίζω να το βάζω προτεραιότητα στη ζωή μου. Εκεί ξεφεύγεις. Είναι εύκολο ένας άνθρωπος να ελέγξει τα συναισθήματά του? Είναι εύκολο να πει δεν θα ερωτευτώ? Θα επικοινωνώ με αυτό το άλλο πρόσωπο, θα στέλνω μηνύματα, θα κάνω έρωτα, θα κάνω sexting, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, αλλά δεν θα ερωτευτώ. Και πώς να μην ερωτευτείς ένα πρόσωπο που δεν το έχεις συνέχεια μέσα στα πόδια σου, που δεν σε τρώει η τριβή της καθημερινότητας, που υπάρχει η απόσταση που εξοραίζει τα πράγματα. Μπορεί να ζεις και στην ίδια πόλη και να έχεις μια τέτοια σχέση, αλλά δεν θα βρεθείς συχνά. Μπορεί να βρεθείς μια φορά τη βδομάδα ή δύο φορές το μήνα. Πώς μπορείς να μην ερωτευτείς? Γιατί ένας άνθρωπος όταν δεν είναι ερωτευμένος είναι επικίνδυνο να ερωτευτεί. Αν είσαι πανδρεμένος ή πανδρεμένη και δεν είσαι ερωτευμένος με το τέρι σου, υπάρχει κίνδυνος να ερωτευτείς έναν άλλον άνθρωπο. Και μεγαλύτερος κίνδυνος να ερωτευτείς έναν άλλο άνθρωπο υπάρχει όταν έχεις ερωτικό δεσμό με εκείνον τον άνθρωπο. Και όταν ερωτευτείς, σαν στατσογύραση λες στην Κυπριακή. Είναι μια παροιμία που σημαίνει άντε να τα φτιάξεις μετά, άντε να βρεις ισορροπίες μετά. Μια φορά είχα μία κουβέντα με έναν πνευματικό. Ήμουνα νεότερη. Ήμουνα φοιτήτρια ψυχολογίας. Και ένας πνευματικός, όχι τυρών της εξομολογήσεως, πίναμε καφέ, με ρώτησε. Μου λέει, έχω την εξής απορία. Με ρώτησε διάφορες απορίες εκείνη η μέρα. Ήμουνα τελειόφοιτη, φοιτήτρια. Μου λέει, έχω στο εξομολογητήρι, έρχεται ένα ζευγάρι, παράνομο. Είναι και ο άνδρας παντρεμένος με άλλη γυναίκα. Είναι και η γυναίκα παντρεμένη με άλλο άντρα και μου λένε ότι αγαπιούνται μεταξύ τους και ότι είναι ερωτευμένοι. Και εγώ τους έχω συστήσει, μου λέει ο πνευματικός, να χωρίσει αυτός από τη γυναίκα του, να χωρίσει αυτός από τον άντρα της και να παντρευτούν μεταξύ τους. Ποια είναι η γνώμη σου, μου είχε πει. Το απάντησα φυσικά ότι δεν είχα γνώμη επειδή ήμουν φοιτήτρια ψυχολογίας και δεν είχα τις γνώσεις. Δεν είχα τις γνώσεις για να το απαντήσω. Όμως μου έκανε εντύπωση και δεν ξεχνώ ποτέ αυτή την ερώτηση που έκανε ένας ιερέας, όπως ήταν άγαμος. Αρχιμανδρίτης, δεν ήταν παντρεμένος ο ίδιος και μου λέει: σε ρωτάω επειδή είσαι ψυχολόγος και ήμουν και παντρεμένη. Εγώ τότε ήμουν και στο Λάζαρο. Σε ρωτάω επειδή είσαι ψυχολόγος και είσαι και έγγαμη, μπορεί να μου πεις αν είναι καλή ιδέα ή όχι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με εκείνο το ζευγάρι.
Μπορεί να ξέρω. Μπορεί να ξέρω, γιατί λίγο καιρό αργότερα ο ίδιος με είχε ρωτήσει τι γίνεται σε μια περίπτωση που μια γυναίκα που είναι παντρεμένη έχει σχέση με κάποιον άλλον που είναι παντρεμένος και μένει έγκυος από αυτόν τον εξωσυζυγικό δεσμό και ο άνδρας της για να την δεχθεί πίσω της βάζει όρο να δώσει το παιδί υιοθεσία. Δεν ξέρω αν αναφερόταν στο ίδιο ζευγάρι. Δεν ρώτησα. Αν αναφερόταν όμως στο ίδιο ζευγάρι, αντιλαμβάνεστε τις προεκτάσεις. Είναι παντρεμένοι και οι δυο, κάνουν εξωσυζυγική σχέση, μένει η γυναίκα έγκυος. Ο άνδρας, ο παντρεμένος που έχει εξωσυζυγική σχέση μαζί της, δεν τη θέλει, δεν θέλει το παιδί. Και αυτή πάει στον άνδρα της, του λέει είμαι έγκυος, της λέει πώς είσαι έγκυος μαζί μου, αφού δεν είχαμε ερωτική επαφή. Αναγκάζεται να ομολογήσει ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με κάποιον άλλο άνδρα και ο άνδρας της λέει για να σε δεχτώ πίσω στο γάμο μας, να δώσεις το παιδί που είναι ο καρπός του παράνομου σου έρωτα, η υιοθεσία. Αυτό μου ακούστηκε πάρα πολύ σκληρό. Εξαιρετικά σκληρό. Εξαιρετικά σκληρό. Γιατί αν πραγματικά αγαπάς τον άλλον, δεν του λες να δώσει τον καρπό, όχι τον καρπό του ερωτά του, το σπλάχνο του υιοθεσία. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω ενημέρωση. Απλώς θυμάμαι αυτές τις δύο ιστορίες, μπορεί να είναι και άσχετες μεταξύ τους. Τις θυμάμαι αυτές τις δύο ιστορίες, γιατί μου έκαναν τρομερή εντύπωση τότε και επειδή ήμουν ακόμη φοιτήτρια και επειδή ακόμη δεν είχα εμπειρίες κλινικές, τέτοιες πληροφορίες μου τραβούσαν πάρα πολύ την προσοχή. Έχει πολλές προεκτάσεις το παντρεμένοι και δυο. Πάρα πολλές προεκτάσεις. Οι οποίες σίγουρα δεν είναι ευχάριστες. Αν ακούτε αυτό το βίντεο άνθρωποι που είστε παντρεμένοι και δυο και έχετε εξωσυζυγικό δεσμό και είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο και αγαπάτε ο ένας τον άλλο και έχετε βρει στον εξωσυζυγικό σας σύντροφο το τέρι σας, τολμήστε. Τολμήστε να μιλήσετε ανοιχτά στον άνδρα σας, τη γυναίκα σας που απατάτε, αποδεχτείτε, παραδεχτείτε. Αποδεχτείτε την ευθύνη και παραδεχτείτε την πραγματικότητα της εξωσυζυγικής σχέσης και ζητήστε από το τέρι σας να χωρίσετε και να δοκιμάσετε, να κάνετε μια δοκιμή, να δώσετε μια πραγματική ευκαιρία στον άνθρωπο με τον οποίο έχετε παράνομη σχέση ή παράλληλη σχέση. Μπορεί να μην πετύχει. Μπορεί να μην πετύχει. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορεί, λέει, να έχεις και το σκύλο χορτάτο και το ψωμί σωστό. Δεν γίνεται. Μπορούμε να τα έχουμε όλα. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία σε αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αυτό το sense of entitlement, αυτή την αίσθηση κυριότητας, ότι εγώ μπορεί να τα έχω όλα. Μπορεί να έχω και το γάμο μου, μπορεί να έχω και τον παράνομο δεσμό μου, μπορεί να έχω και τον εραστή μου και την ερωμένη μου και το ένα και το άλλο και δεν μπορείς να τα έχεις. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος, είναι πολύ μικρή η ζωή για να τις παταλούμε, να κρυβόμαστε από εδώ και από εκεί και να ψευδόμαστε, να λέμε ψεύδι σε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή μας και πιο απλοποιημένη αν λέγαμε την αλήθεια σε όλους. Ξέρω, ακούγεται τραγικό. Θυμάμαι, νομίζω το έχω γράψει στο βιβλίο μου, η ανατομία μιας γυναίκας, νομίζω, η ανατομία μιας γυναίκας το έχω γράψει, ότι ήταν μια περίοδος στην Κύπρο που είχε κάνει λάθος η αρχή τηλεπικοινωνιών και είχε στείλει αναλυτικούς λογαριασμούς τηλεφώνου σε όλους ανεξαρτήτως τους συνδρομητές, παρόλο που κάποιοι είχαν κάνει αίτημα να μην τους έρχεται στο σπίτι αναλυτικός λογαριασμός τηλεφώνου με το ταχυδρομείο. Και θυμάμαι εκείνη την περίοδο δεν είχα ώρα να φάω. Γιατί αποκαλύφθηκαν, και αυτό πρέπει να ήταν γύρω στο 2000, πριν 20 χρόνια. Γιατί αποκαλύφθηκαν ένα σωρό παράνομοι δεσμοί και είχα πάρα πολύ κόσμο στο γραφείο, ο οποίος ερχόταν γιατί είχα γίνει του κουτρούλιο γάμος. Γιατί με τον άρθιο αναλυτικό λογαριασμό μάθαινε η γυναίκα του άλλου, μάθαινε ο άντρας της άλλης ότι το τέρι μου μιλάει 28 φορές την ημέρα με τον τάδε αριθμό, στέλνετε και 200 μηνύματα και μιλάει τόσες ώρες και είναι ο τάδε αριθμός, είναι ο τάδε με τον οποίο μαθαίνω ότι έχει σχέση. Δεν έχουν καλά ξεμπερδέματα αυτές οι ιστορίες. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι κοτσονάτοι, μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν θάρρος και δεν είναι θράσος, είναι θάρρος να παραδεχθείς την αλήθεια σου. Να πεις την αλήθεια στο τέρι σου ότι δεν είμαι ερωτευμένος πλέον μαζί σου, δεν είμαι ερωτευμένη πλέον μαζί σου και μάλιστα σε απατώ. Και μάλιστα είχα, ξέρω εγώ, 2 ή 3 εξωσυζυγικές ή παράλληλες σχέσεις, είχα μία. Αν έχω θέμα εθισμού στις σχέσεις και εθισμού στο σεξ, να πω σε ψυχολόγο να το επιλύσω. Αν έχω θέμα τέτοιο, αν έχω θέμα υπερσεξουαλικότητας, στο καινούριο βιβλίο που γράφω τώρα μιλάω για αυτό το ζήτημα, για το μύθο της μονογαμικότητας. Για την πολυγαμικότητα που είναι στα γονίδιά μας, για το τι σημαίνει εθισμός στο σεξ κλπ. Όταν βγει το καινούργιο το βιβλίο θα διαβάσετε γι' αυτό, αλλά τώρα λέω ότι αν έχεις κάποιο τέτοιο θέμα ζητάει βοήθεια. Αν δεν έχει τέτοιο θέμα,
Αν είναι παγιδευμένο σε ένα γάμο ρουτινιασμένο και σε ένα γάμο που δεν τον καλύπτει, που δεν την καλύπτει, που δεν είναι ευτυχισμένο πλέον και έχει βρει την αγάπη αλλού, ας έχει το θάρρος να τερματίσει εκείνο τον γάμο και να επιδιώξει την αγάπη αλλού. Αν χωρίσουν και οι δύο και προσπαθήσουν μαζί, τότε θα έχουν μια ρεαλιστική συνθήκη και θα δουν πραγματικά ποιος είναι ο άλλος, ποια είναι η άλλη, πώς είναι η σχέση τους μεταξύ τους. Αν όντως ταιριάζουν, θα δοκιμαστεί σχέση σε πραγματικές συνθήκες και είτε θα προχωρήσει και θα ευοδοθεί, είτε θα τελειώσει και θα τελειώσει και το μαρτύριο της διπλής ζωής. Και μετά τι θα κάνουμε, μπορεί να ρωτήσουν κάποιοι. Θα μείνω και χωρίς γυναίκα και χωρίς ερωμένη, θα μείνω και χωρίς άνδρα και χωρίς εραστή, ναι, θα μείνεις. Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα να μείνεις. Γιατί ξέρεις, αν δεν έχεις το θάρρος να μείνεις μόνος, δεν θα είσαι ποτέ συντροφευμένος ποιοτικά. Η γνώμη μου. Εκεί με γνώμη μπορεί. Έχω δει χιλιάδες περιστατικά ανθρώπων και χιλιάδες περιστατικά σχέσεων. Δεν μιλάω από προσωπική πείρα, μιλάω από κλινική πείρα. Ότι εάν ο άνθρωπος τολμάει να μείνει μόνος, τολμάει να σταματήσει ένα γάμο που δεν είναι πλέον ικανοποιητικός, ένα γάμο ο οποίος δεν έχει πλέον ζωή, δεν έχει πλέον δυνατότητες να επιτύχει, τότε ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσει να έχει πραγματικές σχέσεις στη ζωή. Και εδώ θέλω να πω πως πολλές φορές προσπαθούμε υπερβολικά για να σώσουμε ένα γάμο ο οποίος δεν διασώζεται και κάποιες άλλες φορές δεν προσπαθούμε αρκετά για να διασώσουμε ένα γάμο ο οποίος μπορεί να διασωθεί και βγάζουμε την ενέργεια μας προς τα έξω σε παράλληλες σχέσεις τις οποίες και αυτές μετά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη διάσωσή τους ή όχι. Παντρεμένοι και οι δυο δεν είναι καλή ιδέα κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Αν είστε όμως παντρεμένοι και οι δυο, τολμήστε να κάνετε αυτό που εισηγούμε. Με δική σας ευθύνη όμως, δεν θα πληρώσω τα σπασμένα εγώ μετά. Καλή δύναμη. Τι ωραία που θα ήταν να είχαμε όλοι αληθινές σχέσεις, ειλικρινείς, που να μην χρειαζόταν να λέμε ψέματα. Τι ωραίο μοντέλο ζωής θα ήταν αυτό. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.